Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Κάθε εβδομάδα είμαι εδώ στη κουζίνα μου και σας δείχνω μία συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε μια εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη συνταγή για μια αλμυρή πίτα με υλικά που πιθανότατα έχουμε ήδη όλοι στο σπίτι μας. Το μόνο που θα χρειαστείτε να έχετε που είναι το βασικό υλικό είναι το γιαούρτι μας. Η συνταγή σήμερα είναι μια ιδιαίτερη συνταγή για κουρασμένες νοικοκυρές. Όταν έκανα την προηγούμενη φορά ένα τυρόψωμο της τεμπέλας, κάποιες μου είπανε ότι ποια τεμπέλας, της κουρασμένης νοικοκυράς. Λοιπόν, και εγώ σήμερα θα πω της κουρασμένης νοικοκυράς. Αυτή η συνταγή χρειάζεται ελάχιστο χρόνο και κόπο για να γίνει. Είναι αλμυρή πίτα με γιαούρτι και τυρί. Βασικά υλικά το γιαούρτι και το τυρί που πρέπει να έχετε και όλα τα υπόλοιπα, τα αυγά, το αλευράκι μας, τα μπαχαρικά, το λαδάκι μας, ήδη υπάρχουν στο σπίτι ολονών μας. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη γρήγορη συνταγή, να δείτε πόσο εύκολη είναι για να τη φτιάξετε όλοι στο σπίτι σας. Έχουμε ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Για να μην λερώσουμε σκεύη πολλά, για να μην μετρήσουμε με γραμμάρια, σε ζυγαριές, ο δοσομετρητής αυτής της συνταγής μας θα είναι ένα κεσεδάκι γιαούρτι των 200 γραμμαρίων. Άρα εδώ μέσα θα βάλουμε το γιαούρτι και όλα μας τα υλικά θα τα μετρήσουμε σε αυτό το κεσεδάκι. Δεν κάνω διαφήμιση φυσικά, θέλω να το κρύψω, να μην φαίνεται. Εσείς θα πάρετε όποιο γιαούρτι θέλετε, είτε στραγγιστό, πρόβιο, γελαδινό, ό,τι γιαούρτι προτιμάτε εσείς. Εγώ πήρα πρόβιο γιαουρτάκι, απλά να ξέρετε να είναι 200 γραμμάρια. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να μετρήσουμε και να σας δώσω και τις δόσεις που είναι για τη συνταγή μας. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τα υλικά μας. Εγώ και κάτω από το βίντεο θα σας έχω τη μία δόση. Θα σας πω τη μία δόση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε πρώτα απ' όλα αυτή τη συνταγή. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή θα βάλω δύο δόσεις. Εντάξει, άρα βάζουμε 200 γραμμάρια γιαουρτάκι. Όπα, βγήκε κατευθείαν. Και μέσα τώρα σε αυτό το κεσεδάκι εγώ θα μετρήσω και τα υπόλοιπα υλικά. Εγώ θα κάνω τη διπλή δόση, άρα θα βάλω 400 γραμμάρια γιαούρτι. Στο ίδιο κεσεδάκι θα τα μετράτε και θα τα προσθέτετε στο μπολ. Επόμενο υλικό, το ελαιόλαδό μας. Μισό κεσεδάκι ελαιόλαδο. Εγώ θα βάλω όμως ένα, γιατί κάνω διπλάσια δόση. Ορίστε. Το ρίχνουμε μέσα. Επόμενο υλικό, τα αυγά μας. Δύο αυγά η μία δόση, τέσσερα η διπλή δόση. Τα προσθέτουμε μέσα. Τα αυγά δεν χρειάζονται και κεσεδάκι, δύο ή τέσσερα. Ανακατέψτε λίγο όλα αυτά τα υλικά, να σπάσουν λίγο και τα βουλάκια μας, έτσι να γίνουν ένα καλό μείγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε σχόλια, ειδικά όταν έχετε φτιάξει μια συνταγή και μου στέλνετε και μου λέτε «Ελένη, έκανα τη συνταγή, βγήκε τέλεια» ή «Έκανα αυτό, έκανα εκείνο το λάθος, βλέπουμε τι και πώς, μήπως τι έφταιξε» και σας απαντάω σε αυτά τα σχόλια, θέλω να μου στέλνετε σχόλια, μου αρέσει να απαντάω και να σας βοηθάω. Και αφού ανακατέψαμε τα υλικά, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, στο ίδιο κεσεδάκι. Θα βάλουμε τυρί. 200 γραμμάρια τυρί. Για μία δόση, 400 γραμμάρια για διπλή δόση. Βάζουμε το κεσεδάκι, το γεμίσαμε με τυράκι. Πολύ εύκολα, ούτε ζυγαριά ούτε τίποτα. Η ζυγαριά είναι το κεσεδάκι μας. Εγώ που κάνω, είπαμε και τη διπλή δόση, θα βάλω και το δεύτερο. Ορίστε, πολύ εύκολα. Θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά μας. Θα δείτε, είπαμε, το τυράκι σας να μην είναι πολύ αλμυρό ή αν είναι δεν θα βάλετε τόσο πολύ αλάτι. Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, προαιρετικά τα μπαχαρικά, ό,τι θέλει ο καθένας να προσθέσει στη πιτούλα του. Θα πάρουμε μια σπατουλίτσα. Εδώ έτσι. Τελευταίο υλικό, τι άλλο, το αλεύρι μας. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Δεν θα περιμένουμε με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, με μαγιά και τα λοιπά για να φουσκώσει. Θα βάλουμε φαρίνα, θα βάλουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 200 γραμμάρια. Γέμισα το κεσεδάκι μου με το αλεύρι, 200 γραμμάρια, τα ρίχνουμε μέσα. Εγώ θα βάλω όμως 400, είπαμε, γι' αυτό είναι πολύ εύκολο. Άμα δείτε είναι 200, 200, 200, δηλαδή δεν είναι, είναι πανεύκολη συνταγή. Μπορείτε να τη θυμόσαστε, ένα κεσεδάκι και τέλος.
βάζουμε και τα άλλα 200. Άμα θέλετε και έχετε μεγάλο ταψί, το μεγάλο ταψί του φούρνου, μπορείτε να κάνετε τριπλή δόση. Θα γίνει τεράστια. Τώρα με τη σπάτουλά μας ανακατεύουμε πολύ καλά όλα μας τα υλικά, να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Ωραία. Ανακατέψαμε όλα μας τα υλικά. Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ το κεσεδάκι από γιαούρτι. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχετε ζυγαριά, κάποιοι να μην έχετε δοσομετρητή που μετράμε τα ml και τα γραμμάρια. Δηλαδή πραγματικά ψάχνω να βρω λύσεις για να είναι κάτι πολύ εύκολο για να μπορέσουμε να το κάνουμε όλοι και οι μικρές ηλικίες. Οι μικρές κάτω από 30 χρονών. Εντάξει, να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε όλοι στα σπίτια μας και να μαθαίνουμε συνταγές και θα δείτε και θα σας αρέσει κιόλας, θα το αγαπήσετε και όλες να μαγειρεύετε, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη το κεσεδάκι, να αφήσω και το μείγμα μου. Έχω βάλει το φούρνο μου να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς και φέρνω ένα ταψάκι. Σε ό,τι ταψάκι θέλετε εσείς, μπορείτε και σε πυρέξ, για να μην σας κολλήσει κιόλας. Εγώ έβαλα βούτυρο. Το βούτυρο σακαλά το ταψάκι μου. Αν θέλετε να μην προσθέσετε βούτυρο, βάλετε μια λαδόκολλα. Απλά να προσέχετε για να μην σας κολλήσει η πίτα σας. Τώρα αυτό το μείγμα θα το βάλουμε μέσα στο ταψάκι. Επειδή θα με ρωτήσετε, δεν το μέτρησα πάλι το ταψάκι μου. Να δω όμως εδώ πέρα πόσο περίπου είναι, 32 επί 20, 24. Γιατί πάντα με ρωτάτε πόσο είναι το ταψάκι μου και ποτέ δεν το έχω μετρήσει. Μετά πηγαίνω και το μετράω για να σας γράψω στα σχόλια. Λοιπόν, αυτό εδώ το μείγμα τώρα το βάζουμε προσεκτικά μέσα. Με τη σπάτουλά σας απλώστε έτσι ομοιόμορφα να πάει, γιατί πρέπει ομοιόμορφο να είναι το μείγμα μας στο ταψάκι για να ψηθεί και εισάξια σε όλο το πάχος του. Λοιπόν, τώρα πάνω από την επιφάνεια της αλμυρής μας πίτας ή θα βάλετε λίγο λαδάκι ή δεν θα βάλετε τίποτα αν θέλετε, ή θα βάλουμε λίγο αυγό, με λίγο ένα αυγουλάκι με λίγο νεράκι, τα έχω ανακατέψει και με ένα πινελάκι μου προσεκτικά έτσι λίγο θα κάνουμε την επιφάνεια από πάνω, όταν ψηθεί να πάρει έτσι και ωραίο χρώμα. Αν θέλετε βάλτε λίγο λαδάκι μόνο. Ωραία. Και τελευταίο υλικό. Δεν ξέρω, όσοι με παρακολουθείτε γνωρίζετε πολύ καλό ότι μου αρέσει πάρα πολύ το σουσάμι. Θα βάλω μόνο λίγο μαύρο σουσάμι, έτσι για το ντεκόρ. Έτσι λίγο από πάνω. Προαιρετικά. Είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα, μέσα σε 10 λεπτάκια ετοιμάσαμε την αλμυρή μας πίτα με γιαούρτι και τυρί, είναι έτοιμη να τη βάλουμε στο φούρνο μας, τον έχω προθερμάνει. Στους 180 βαθμούς πάνω κάτω όλος ο φούρνος θα τη ψήσουμε για 25 με 30 λεπτάκια. Θα φουσκώσει, θα ξεκολλήσει από το ταψάκι μας και θα είμαστε εδώ να τη δούμε και να τη δοκιμάσουμε για να δούμε τι φτιάξαμε σήμερα. Αυτό είναι, χωρίς πολύ κόπο, με ελάχιστα υλικά, σε πολύ λίγο χρόνο για τις κουρασμένες νοικοκυρές, μια εύκολη αλμυρή πίτα με γιαούρτι και τυρί. Ψήθηκε, κοιτάξτε τι ωραία που έγινε και τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει από πάνω. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Να κόψω εγώ εδώ ένα κομματάκι. Κοιτάξτε και από κάτω. Δείτε τι ωραία που έχει γίνει. Εδώ, να κόψουμε το μαχαιράκι μου. Ένα μικρούλι. Μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, είναι πολύ μαλακιά. Είναι πολύ αφράτη. Και πολύ νόστιμη. Το γιαούρτι το καταλαβαίνεις, το τυράκι μου είναι πάρα πολύ ωραίο, ήταν και λίγο αλμυρό, πάρα πολύ ωραία πίτα. Αλμυρή πίτα με γιαούρτι και τυρί σε 30 λεπτά για κολατσιό, για σνακ, στο σχολείο, στον απογευματινό σας καφέ.
πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να τη φτιάξετε. Προσπαθώ να σας δίνω κάθε φορά εύκολες συνταγές που μπορείτε να φτιάξετε όλοι στο σπίτι σας με ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Ο δοσομετρητής σας είναι το κεσεδάκι. Μπορείτε να φτιάξετε αυτή την υπέροχη συνταγή χωρίς ζυγαριές, χωρίς μεζούρες, όχι μεζούρες, χωρίς ζυγαριές, χωρίς μετρήσεις με γραμμάρια, ml κτλ. Μπορείτε να φτιάξετε αυτή τη τόσο γρήγορη συνταγή που σας έδωσα σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνετε, όσοι δεν το έχετε κάνει, είναι ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται ενημερώσεις όταν εγώ κάθε εβδομάδα ανεβάζω τη συνταγή που σας δίνω. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με μια καινούρια συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!